Γεια σου και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την αυτοπεποίθηση και πώς να έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα σου δώσω 3-4 βασικά βήματα που μπορείς να κάνεις ακρίβως αυτή την εδώ τη στιγμή για να έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και τώρα θα μου πεις εσύ που ξέρεις από αυτό, Σαρό. Κοίταξε να δεις. Με την αυτοπεποίθηση είχα μερικά θεματάκια, ειδικά όταν ήμουν μικρότερος. Βασικά δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση και αυτό ήταν ένα εμπόδιο έτσι, στο να πάω να ζήσω τη ζωή έτσι όπως ήθελα. Έστω να κοιτάξω κάποιον στα μάτια όταν του μιλάω ή να πάω να μιλήσω σε κάποιον άγνωστο. Ή σε κάποια κοπέλα, χωρίς να το σκεφτώ δεύτερη φορά, χωρίς να μου καεί καρφί, ή απλά να ζω, να κάνω κάτι, ας πούμε, ό,τι και να κάνω, και μια βόλτα να πάω, να την κάνω, χωρίς να σκέφτομαι συνέχεια αν με κοιτάνε οι άλλοι ή το οτιδήποτε. Έτσι είχα χαμηλή αυτοπεποίθηση. Αυτό που λέμε χαμηλή αυτοπεποίθηση. Τώρα, αυτό κατάφερα σε ένα βαθμό να το ξεπεράσω. Δοκίμασα διάφορα πράγματα. Μερικά δουλέψαμε, μερικά όχι. Οπότε θα σου πω από εμπειρία τι δούλεψε και τι όχι για να το κάνεις και εσύ, εάν έχεις θέματα με την αυτοπεποίθηση, άσχετα με την ηλικία. Μπορεί να είσαι 20, 30, 40, 50, 60, 70 χρόνων, δεν έχει σημασία. Μπορεί ακόμα να έχεις χαμηλή αυτοπεποίθηση. Είναι από αυτά τα πράγματα που, αν δεν δουλέψει λίγο πάνω σε αυτό, δεν θα βελτιωθεί. Όπως το πονόδοντο. Εάν δεν φτιάξει το δόντι, κάθε φορά θα χειροτερεύει, δεν θα πάει καλύτερα. Εντάξει, οπότε δεν έχει σημασία η ηλικία, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό για να διορθωθεί. Εντάξει, οπότε πάμε στα 4 βασικά tips. Ωραία. Πάμε στο πρώτο tip, το οποίο είναι να κάνεις σώμα. Οκ. Okay. Τώρα, μπορεί να ακούγεται επιφανειακό, μπορεί να ακούγεται το οτιδήποτε, αλλά εγώ, σαν αγοράκι, όταν δούλεψα πάνω στο σώμα μου, πραγματικά η αυτοπεποίθησή μου δεκαπλασιάστηκε. Μπορεί να ήταν σχεδόν μηδέν, αλλά δεκαπλασιάστηκε. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο και δεν το μετανιώνω με τίποτα. Εντάξει, τώρα, ένα σώμα μπορεί να είναι το εναρκτήριο λάκτισμα για την αυτοπεποίθηση. Ένα ωραίο σώμα, ένα στεγνό, μυϊκό, γραμμωμένο σώμα με ωραίες αναλογίες μπορεί να είναι το εναρκτήριο λάκτισμα στην αυτοπεποίθηση, να πιστέψεις στον εαυτό σου και εν τέλει να πιστέψουν και άλλοι σε σένα. Εντάξει, πέρα από ότι θα είσαι πιο υγιής, θα έχεις ενέργεια, πιο πολύ ενέργεια και είναι λίγο σαν ντόμινο το ένα επηρεάζει το άλλο. Είσαι πιο υγιής, έχεις πιο πολύ ενέργεια, ανεβαίνει και η αυτοπεποίθηση. Πέρα από το ότι είσαι και ωραίος αισθητικά, εντάξει. Δεν χρειάζεται να γίνεις ο Τσβατζενέγκερ, δεν χρειάζεται καν να γίνεις όπως εγώ. Έτσι να έχεις μια, λίγο έτσι, 2-3 κοιλιακούς να φαίνονται και μια αλφα μυϊκότητα, πραγματικά είναι υπέρ αρκετό για το κόσμο έξω. Δεν ξέρω, μπορεί να σκρολάσεις στο Instagram και να βλέπεις ότι είναι όλη φρικιά και να νομίζεις ότι πρέπει να είσαι και εσύ το ίδιο. Αλλά άμα βγεις έξω και είσαι με μια παρέα και, είμαστε, ξέρω, είστε 5-10 άτομα, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο 2-3 μήνες να ασχολείσαι με τη γυμναστική και τη διατροφή και να κάνεις τα βασικά βήματα για να το πετύχεις αυτό. Πραγματικά θα είσαι ο πιο γυμνασμένος, το πιο τούμπανο, ο πιο γραμμωμένος, ο πιο έτσι της παρέας. Και αυτό θυμάμαι και εγώ από παλιά, ότι ναι, τους πρώτους μήνες της γυμναστικής μου πραγματικά ήμουν ο τούμπανος, ας πούμε. Οπότε όλα μετά από εκεί και πέρα τα έκανα κυρίως για μένα. Εντάξει, και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αν ο δικέφαλος είναι έτσι ή έτσι, ή αν έχεις 6 κοιλιακούς ή 5, ή αν είναι τρισδιάστατοι, ή απλά υπάρχουν οι γραμμές, ή αν είναι απολίπωση γραμμές ή απομίες, ή αν είσαι 9% λίπος ή 12%. Δεν έχουν ιδέα από αυτά. Και ο κόσμος δεν είναι το ίντερνετ. Εάν βγεις αν γυμνάζεσαι και τρως λίγο σωστά για 3 μήνες, σου λέω τώρα, πραγματικά το αποτέλεσμα θα είναι τεράστιο και όλοι θα σου μιλάνε, θα σου σχολιάζουν αυτό το πράγμα και αυτό θα σου δώσει το boost, όπως είπαμε, είναι ένα ντόμινο. Εντάξει, οπότε εάν δεν ξέρεις τώρα πώς να πρώτο ξεκινήσεις να κάνεις τα πρώτα σου βήματα, να εξαφανίσεις το σωσίβιο και ακόμα και να δεις τους κοιλιακούς για πρώτη φορά ενώ διατηρείς και αυξάνεις τη μυϊκότητά σου, μπορείς να πατήσεις το link κάτω στην περιγραφή, το οποίο έχω ένα ωραίο α4 το οποίο μπορείς να τυπώσεις, το βάλεις κάπου με 3 πρακτικά και ωραία βήματα και ένα πολύ ωραίο τρόπο να τα πετύχεις και αυτά τα 3 χωρίς να το πολύ σκέφτεσαι και χωρίς να σκοτώνεις τα γυμναστήρια. Πάτα το link κάτω στην περιγραφή. Και κάτω δικό σου, κατέβασέ το πριν διαγραφτεί, γιατί πραγματικά ίσως αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που υπάρχει αυτό το link. Λοιπόν, τώρα, το σώμα στην άκρη, εντάξει. Αυτό είναι το όσο πιο πρακτικό πράγμα μπορούσα να σου πω, να κάνεις σώμα και πραγματικά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τώρα, το δεύτερο tip είναι να δουλέψεις πάνω στον εαυτό σου γενικά. Να έχεις ένα χόμπι και να γίνεις καλός σε κάτι. Το να γίνεις καλός σε κάτι και να είσαι ο νούμερο ένα, ας πούμε, ανάμεσα στην παρέα σου ή στους φίλους σου ή σε οτιδήποτε, θα σου δώσει ένα κοινωνικό prestige, θα σου δώσει ένα κύρος, ένα αλφα κύρος. Και για να είσαι κύρος, δεν χρειάζεται να γίνεις γιατρός ή χειρούργος, που δεν υπάρχει και τίποτα λάθος με αυτά. Απλά θέλει 20-30 χρόνια για να το πετύχεις αυτό
και να έχεις αυτό το κύρος. Ή δικηγόρος, μεγάλο δικηγόρος. Μπορείς να έχεις κύρος παίζοντας σκάκι και όντας καλός στο σκάκι και όντας καλός στο σκάκι στην δική σου περιοχή. Στην επαρχία, στο χωριό, δεν ξέρω τι. Μπορείς να, να πάρεις κύρος όταν ξέρεις 5 πράγματα παραπάνω από τους υπόλοιπους για τα αμάξια. Όταν έρχονται οι φίλοι σου και σε ρωτάνε πράγματα για την προπόνηση. Ας πούμε, αν καταφέρεις να σκοτώσεις το σωσίβιο και να έχεις λίγους κοιλιακούς και λίγη μυϊκότητα, θα αρχίσουν οι φίλοι σου να σε ρωτάνε. Α, πώς το έκανες, πες μας να το κάνουμε κι εμείς. Θα έρχονται μαζί σου στο γυμναστήριο, έτσι θα δείχνεις εσύ το δρόμο σε κάτι. Είστε στη γυμναστική, στα αμάξια, στις μηχανές, στο σκάκι, ειλικρινά δεν έχει σημασία, στην ντότα, πραγματικά. Απλά βρες κάτι και γίνε καλός και θα δεις ότι ο κόσμος θα αρχίσει να στρέφεται γύρω σου και όπως είπα, έτσι είναι ένα ντόμινο, θα αρχίσει να πιστεύεις εσύ παραπάνω στον εαυτό σου, θα πιστεύουν οι άλλοι περισσότερο σε σένα και τσουπ, θα ανεβαίνει και αυτό η πεποίθησή σου. Οπότε το δεύτερο πράγμα είναι αυτό. Εντάξει, πάρα πολύ σημαντικό. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα πάμε στα άλλα δύο, τα οποία είναι mindset, εντάξει. Τώρα, το mindset είναι το πώς να σκέφτεσαι, τι να σκέφτεσαι και με ποιο τρόπο να σκέφτεσαι. Τώρα, όποτε μιλάω για mindset, μπορεί ο άλλος να με παρεξηγήσει, να πει αυτός είναι λίγο τρελός, λίγο wow, λίγο το έχει στρίψει και το έχει χάσει, ο Σαρό το έχει χάσει, ας πούμε. Κοίταξε να δεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, γιατί προτιμώ χίλιες φορές να είμαι λίγο τρελός και να είμαι καλά με τον εαυτό μου και ευτυχισμένος, παρά να είμαι δυστυχισμένος, σχεδόν να έχω πάθει κατάθλιψη και όλοι να με θεωρούν ok και φυσιολογικό. Εντάξει, και σκέψου εσύ πώς θα προτιμούσες να ζήσεις τη ζωή. Θες να είσαι λίγο πιο τρελός και να είσαι πραγματικά χαρούμενος, ευτυχισμένος και ικανοποιημένος, ή το ανάποδο, να είσαι σχεδόν καταθλιπτικός και να σε θεωρούν όλοι ότι είσαι normal. Εγώ προτιμώ το πρώτο. Οπότε, αν προτιμάς και εσύ το πρώτο, πάμε στα άλλα δύο tips. Το πρώτο tip λοιπόν του mindset, το τρίτο βασικά του βίντεο, είναι ότι πρέπει να καταλάβεις ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για εσένα, εντάξει. Και αυτό δεν το λέω με κάποιο τρόπο για να σε θίξω ή να στυμπώ, απλά είναι η πικρή αλλά και γλυκιά αλήθεια, η απελευθερωτική αλήθεια ότι οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται για σένα. Τώρα, εάν το καταλάβεις πραγματικά αυτό, θα σου φύγει ένα τρομερό βάρος από πάνω σου. Γιατί θα νομίζεις ότι όλοι δεν έχουν καλύτερη δουλειά από το να ασχολούνται με σένα. Ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από σένα. Έτσι νόμιζα και εγώ. Έκανα ένα κούρεμα και έλεγα, κάτσε να δω τι θα μου πούνε οι υπόλοιποι. Και ήμουν έτσι και περπατούσα και μου έλεγαν, με για το κούρεμα. Και έλεγα, ω, μάλλον δεν του αρέσει ή σκεφτόμουν χίλια πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, κοίταξε, αν κουρευτείς, θα έρθει ο άλλος να το σχολιάσει. Θα το σχολιάσει, αλλά όχι επειδή ενδιαφέρεται πραγματικά για το κούρεμά σου. Θα το σχολιάσει γιατί κουβέντα να γίνεται. Έτσι κοινωνικοποιούμαστε ως άνθρωποι. Εάν, δεν ξέρω, κάνεις λεύκανση των δοντιών, θα σου πει ο άλλος, ωραία λεύκανση. Ή σκέφτηκα κι εγώ να κάνω, αλλά δεν ήθελα. Εντάξει, κουβέντα να γίνεται συνήθως. Γενικά και ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για σένα. Δεν είναι ότι θα πάει μετά σπίτι και θα το σημειώσει ένα ημερολόγιο και θα σε μισήσει επειδή κουρεύτηκες με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή οτιδήποτε. Και πρέπει να καταλάβεις ότι ο κόσμος έχει πραγματικά προβλήματα και δικές τους ζωές. Ο άλλος χρωστάει στην εφορία, ο άλλος δεν έχει να πληρώσει τον νίκη, ο άλλος τον απέλυσαν, ο άλλος τον κερατώνει η δικιά του. Όλοι έχουμε σημαντικά προβλήματα. Δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τους υπόλοιπους, το κούρεμά τους, το πώς φέρονται, τη συμπεριφορά τους, το πώς φαίνονται κλπ. Οπότε αυτό όταν το καταλάβεις πραγματικά θα σου φύγει έτσι ένα βάρος από πάνω και θα σε φάση. Α, εντάξει, μπορώ να ζήσω τη ζωή μου. Οπότε αυτό είναι το τρίτο, να καταλάβεις ότι οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για σένα και όταν σχολιάζουν κάτι ή όταν σου λένε κάτι είναι πιο πολύ για να πούνε ένα αστείο ή για να γεμίσει το κενό η σιγή, η νεκρική σιγή και για κοινωνικοποίηση. Είναι φυσιολογικό, εντάξει. Ωραία, το τρίτο. Πάμε στο τέταρτο και τελευταίο tip, το οποίο είναι να μην περιμένεις την αποδοχή των άλλων. Και όταν λέω αποδοχή των άλλων, εννοώ δηλαδή μην περιμένεις να κάνεις πράγματα με τα οποία συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι. Και μην αγχώνεσαι εάν κάποιος δεν συμφωνεί με αυτό που κάνεις. Εντάξει, τώρα, αυτή η αποδοχή των υπολείπων ήταν πάρα πολύ σημαντική πριν χιλιάδες χρόνια. Όταν πρωτοϋπήρχε η ανθρωπότητα και δεν είχαμε καν κράτη, πόλεις κράτη στην αρχαία Ελλάδα. Πριν από αυτό δεν είχαμε καν χωριά, ήταν απλά ομάδες ανθρώπων. Ήταν 100 άτομα, μικρές φυλές που απλά τριγυρνούσαν από εδώ και από εκεί. Τότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μην κάνουμε τίποτα που δεν συμβάδιζε με τους υπόλοιπους. Γιατί εάν κάναμε κάτι που δεν τους άρεσε, τι κάνανε, μας διώχνανε από την ομάδα και τι γινόταν άμα ήμασταν μόνοι μας, μας έτρωγε η αρκούδα. Εντάξει, οπότε παλιά ήταν πάρα πολύ σημαντική η αποδοχή της φυλής. Αλλά τώρα, παιδιά, ζούμε στο 2020, δεν είναι τόσο σημαντικό εάν δεν μας αποδεχτεί, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο group. Υπάρχουν άλλα 100 που μας περιμένουν στη γωνία. Εάν δεν μας αποδεχτεί ένα άτομο, υπάρχουν άλλα 100 που μας περιμένουν στη γωνία. Οπότε δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν είναι ζήτημα ζωής-θανάτου όπως ήταν παλιά. Αλλά αυτό πράγμα έχει
είναι προγραμματισμένο στον εγκέφαλό μας, γιατί ζούσαμε γενιές και γενιές με αυτόν τον τρόπο. Οπότε υπάρχει αυτό το φυσικό άγχος όταν κάποιος δεν συμφωνεί ή κάποιοι δεν συμφωνούν με αυτά που κάνουμε. Εντάξει, οπότε όταν το καταλάβεις αυτό, τουλάχιστον θα ξέρεις τι φταίει και θα μπορείς να το πολεμήσεις και να το αντιμετωπίσεις κάπως. Και να σου πω το άλλο. Σκέψου εσύ όλα τα άτομα που έχεις στη ζωή σου, φίλους, γνωστούς, δεσμούς, γονείς κλπ. Κλπ. Σκέψου αν εσύ συμφωνείς με τα πάντα που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Αν συμφωνείς εσύ με το πώς κουρεύουν τα μαλλιά τους, με το πώς ζουν τη ζωή τους, με το τι τρώνε, με το αν κάνουν γυμναστική ή όχι, τι γυμναστική κάνουν ή τα φαγητά που τρώνε ή πώς πάνε στη δουλειά ή τι προτεραιότητα βάζουν στο πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους, οτιδήποτε. Και η απάντηση είναι εννοείται πως όχι. Εννοείται πως δεν συμφωνείς με τα πάντα που κάνουν οι άλλοι, αλλά και δεν έχεις κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν είναι ότι θα κόψεις φλέβες ή θα τον πλακώσεις τον άλλο στο ξύλο επειδή δεν συμφωνείς με τα πάντα που έχει. Βασικά, μπορεί να είναι πολύ φυσιολογικό για σένα να μην συμφωνείς με τα πάντα που κάνει ο άλλος, με το πώς δίνεται ή οτιδήποτε. Έτσι. Οπότε, αφού εσύ δεν συμφωνείς με τα πάντα που κάνουν οι άλλοι, πώς γίνεται να περιμένεις οι άλλοι να συμφωνούν με τα πάντα που κάνεις εσύ. Εντάξει, οπότε ούτε αυτό με σαγχώνει, είναι 100% φυσιολογικό. Οπότε αυτά ήταν τρία βασικά τέσσερα tips που είχα να σου δώσω. Εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο, πάντα like, πείτε, πες μου τι άλλο θέλεις να δεις κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το λιποδιαλυτικό σκονάκι, τα τρία βήματα προς τη λιποδιάλυση και να εξαφανίσεις το σωσίβιο, να εμφανίσεις τους κοιλιακούς για πρώτη φορά, ενώ έχεις ένα ωραίο μυϊκό σώμα. 100% δωρεάν κάτω στην περιγραφή. Οπότε αυτά είχα να πω για αυτό το βίντεο, θα πούμε στο επόμενο. Peace out.